Στο γήπεδο Μαυροματέου με τον κύριο Άρη Σοηλεύη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τον κύριο Μαρκόπουλο στη Στερεά. Θες μας λίγα λόγια για την εκδήλωση. Κοίταξε, είναι μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά λατρεύω τα παιδιά. Τα λατρεύω τα παιδιά και όταν πρόκειται για τον τόπο μου είναι κάτι ακόμα παραπάνω. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα αυτή την εκδήλωση. Ήταν πάρα πολλά τα παιδιά. Ακόμα δίνουμε αυτόγραφα εδώ. Είναι πραγματικά όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδιά, έτσι μου δίνουν πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Και όπως σου είπα και πριν, πόσο μάλλον όταν είναι από τον τόπο μου τα παιδιά αυτά, θέλω να τα βοηθήσω, να τους πω αυτά που έχω κερδίσει εγώ από τον αθλητισμό, να μπορέσουν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμό στη ζωή μα. Γιατί, okay, ωραία και οι οθόνες, ωραία και αυτά στο σπίτι, αλλά πρέπει να ζήσουν την εφηβεία τους, να παίξουν, να το απολαύσουν και γιατί όχι κάποιοι από αυτά να εξελιχθούν και να ασχοληθούν και επαγγελματικά είτε με το μπάσκετ είτε με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Ήταν και ο λόγος που έτσι αποφάσισα με τον κύριο Μαρκόπουλο να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Όχι γιατί θέλω να γίνω πολιτικός, όχι γιατί θέλω να κάνω πορεία και να μπω στη Βουλή, αλλά γιατί μου είπε ότι θέλει να κάνουμε έργο στη Βιωτία όπου και κατάγομαι από τη Θήβα. Κολυμπητήρια και αμέσως εκεί είπα ότι για τα παιδάκια, για την νεολαία, γιατί και εγώ πέρασα από εδώ και δεν είχαμε υποδομές, δεν είχαμε γήπεδα να κάνουμε προπόνηση. Ξέρω από πρώτο χέρι πόσο πολύ χρειάζονται αυτά τα παιδιά τις υποδομές. Έτσι αποφάσισα να κατέβω με τον κύριο Μαρκόπουλο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για τα νέα παιδιά, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερα. Είμαι πολύ χαρούμενος όταν βλέπω έτσι ανθρώπους να ασχολούνται με τα παιδιά, όπως και οι προπονητές εδώ και το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν τα παιδιά, όπου βλέπουμε την εξέλιξή τους και το πόσο μπορούν αυτά, πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν. Οπότε όλα αυτά έτσι με χαροποιούν ιδιαίτερα. Άρα ουσιαστικά πάντα το κίνητρο είναι ο αθλητισμός. Πάντα το κίνητρο είναι ο αθλητισμός και αν και να είναι σλόγγαν. Και αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά και ο κύριος Μαρκόπουλος εκλεγεί ως περιφερειάρχης, δεν ξέρω και δεν μπορώ να προσφέρω κάτι άλλο πέρα από το κομμάτι του αθλητισμού. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.